Θλίψη, συγκίνηση και πόνο επαναφέρει 16 χρόνια μετά το βίντεο που αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του το Star και αποτυπώνει τα τελευταία λόγια του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, του Σμιναγού από την Κρήτη που χάθηκε το 2006 από τουρκικό μαχητικό που έπεσε πάνω του. Χρόνος βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη. Συνεχίζω ψηλότερα από την έκρηξη οδηγίες. Είναι το βίντεο που καταγράφει τις συνομιλίες του Ηλιάκη με το κέντρο, αλλά και τις συνομιλίες των άλλων πιλότων των μαχητικών, που είτε έζησαν την εγκληματική ενέργεια των Τούρκων, είτε έφτασαν λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο μαχητικών. Το πρωί της 23ης Μαΐου του 2006, ο Ηλιάκης με ένα ακόμη F-16 απογειώθηκαν από τη Σούδα για να αναχαιτήσουν δύο τουρκικά F-16 και ένα φωτογραφικό RF-4 στον ουρανό της Καρπάθου. Ήταν και έμπειρος βέβαια, η αποστολή ήταν δύσκολη, γιατί γνωρίζανε από πριν τι θα κάνουμε και γι' αυτό είναι που ενοχλεί. Γνωρίζανε τι θα συνέβαινε. Τι θα συνέβαινε, δηλαδή ποιος θα ήταν ο σχηματισμός, ο σκοπός του σχηματισμού. Ο Ηλιάκης προσπαθεί να πλησιάσει το RF-4 για να καταγράψει το ατρακτίδιο φωτογράφησης του αεροσκάφους. Βρίσκεται ένα μίλι πίσω και δεξιά, προσεγγίζει με σταθερή ταχύτητα, με γωνία 45 μοιρών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι αυτό που λέμε με αεροπορική παιδεία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά οι υπότες που είχαν ένα κώδικα, ένα πρωτόκολλο. Πολλές φορές οι απέναντι συμπεριφέρονται με ένα κώδικα δικό τους βίαιο. Κάποια στιγμή το νούμερο 1 τουρκικό μαχητικό κάνει βίαιο έλιγμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, κατερχόμενο ώστε να μπει ανάμεσα στον Ηλιάκη και το τουρκικό RF-4. Σχεδόν ταυτόχρονα το νούμερο 2 τουρκικό F-16 κάνει αλιγμούς τύπου S μπροστά από το ελληνικό νούμερο 2 αεροσκάφος, εμποδίζοντάς το. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Ηλιάκη. Το νούμερο 1 τουρκικό F-16 πέφτει με δύναμη πάνω στο μαχητικό του Έλληνα Σμιναγού από αδέξιο και τελικά εγκληματικό έλιγμο του Τούρκου πιλότου που δεν μπόρεσε να ελέγξει το αεροσκάφος του, σύμφωνα τουλάχιστον με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ. Όλοι αναρωτιόμαστε τι έγινε, όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Αυτό επικρατούσε τότε στη 343 μοίρα με τον Κώστα. Ο θάνατος του Έλληνα πιλότου ήταν ακαριαίος. Τη σύγκρουση βλέπει από μακριά ένα δεύτερο ζευγάρι ελληνικών F-16 της 340 μοίρας με τον κωδικό Αλεπού 370 που έχει απογειωθεί από το Καστέλι Παιδιάδος σχεδόν 3 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Ένα σε 550 πήγε να προσεγγίσει να δει το δεξιά, τότε RF ήταν ένα F-16 τουρκικό, πήγε να περάσει από δεξιά το ελληνικό F-16 και μετά έγινε η σύγκρουση. Έτσι πέντε ένα το ελληνικό F-16 κατέληξε ο 551 δεν είδε τίποτα, δεν έβαλε ξύλο. Έγινε μια ισχυρή έκρηξη. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή. Ο Τούρκος πιλότος που έπεσε πάνω στον Ηλιάκη πρόλαβε να εκτιναχθεί και σώθηκε. Αντίθετα, ο Έλληνας Μιναγός έμεινε για πάντα στον ουρανό του Αιγαίου. Τον ουρανό της χώρας που υπερασπιζόταν και τελικά για αυτήν έδωσε και τη ζωή του. Τι να του έλεγα, αν ήταν ζωντανός, θα του έλεγα να προσέχει με τη μηχανή του. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω.